Ορίστε. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γνωρίσω σήμερα έναν συγγραφέα που τώρα συνειδητοποίησα διαβάζοντας το εξώφυλλο του βιβλίου ότι είναι ο συγγραφέας που έχει γράψει πάρα πολλά bestseller όπως το «Η Μαρέτη», «Άγιοι και Δαίμονες» και «Ουρανόπετρα». Έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους πολύ γνωστών τραγουδιών που έχουν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως ας πούμε το τραγούδι «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» που την χάνει αυτή τη στιγμή, θα μας εξηγήσει γιατί, να είναι και ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα, αλλά και όχι μόνο, γιατί διαβάζω εδώ για βιβλία, για στίχους τραγουδιών όπως «Οι 10 Μάγισσες», το θυμάσαι το τραγούδι του Σαββιδάκη, «Οι 10 Μάγισσες», πολύ ωραίο, όπως το «Να σουν θάλασσα», Θεοδωρίδου με Σαρμπέλ που είχαν πει πριν καμιά δεκαριά χρόνια, «Γιατί πολύ σε αγάπησα», πολύ γνωστά τραγούδια, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δυστυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε να λέμε τα τραγούδια ότι είναι των ερμηνευτών, δηλαδή λέμε το τραγούδι του Σαββιδάκη, το τραγούδι της Νατάσας. Και αδικούμε τους δημιουργούς των κομματιών αυτών και τους τυγουργούς και τους μουσικοσυνθέτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτούς ανοίγει το τραγούδι. Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε λοιπόν από κοντά τον Γιάννη Καλπούζο που ήρθε να μας παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο ξεκινάει με 40.000 αντίτυπα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, γιατί προφανώς και γνωρίζουν ότι το βιβλίο αυτό πάει να κάνει κατευθείαν επιτυχία και να πουλήσει πολύ περισσότερο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα βιβλίο τρυφερό, για ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι η ιστορία δύο νέων παιδιών που ξεκίνησαν να είναι μαζί τη δεκαετία του 60 και η ιστορία τους τρέχει μέχρι το 1990. Το πώς τρέχει θα τα μάθουμε από τον συγγραφέα. Φυσικά για να τρέχει τόσα χρόνια θα έχει τις δυσκολίες του, θα έχει τις αναποδιές του, θα έχει σίγουρα τους χαρακτήρες οι οποίοι μάλλον κοντράρονται μεταξύ τους και μπορεί και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται τριγύρω. Ας μας τα πει όμως ο ίδιος ο συγγραφέας, γιατί μιλάω 3 λεπτά μόνη μου και πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, σας έλεγα πριν, γιατί να και με τα βιβλία, μην νομίζετε. Πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ, επειδή διαβάζω πολλά βιβλία και ελληνών και ξένων και μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ τίτλους εύκολα και συγγραφείς εύκολα. Όμως τις ιστορίες μπορώ να τις θυμάμαι και να τις διηγούμε όσο καιρός και να περάσει. Και σας έλεγα πριν ότι με το που το είδα, λέω, α, το «Η Μαρέτη» το έχω διαβάσει. Και πρέπει να είχε κάνει και τεράστια επιτυχία, γιατί θυμάμαι ειδικά την περίοδο που είχε βγει, όπου πήγαινα το βρίσκα μπροστά μου απλωμένο σε πολύ μεγάλη και καλή θέση σε όλα τα βιβλιοπωλεία που θα μπορούσα να πω. Έχει ξεπεράσει τις 90.000 αντίτυπα. Πολύ χαίρομαι που το έχετε διαβάσει. Ναι. Και εγώ χαίρομαι γιατί είχα περάσει πολύ ωραία όταν το διάβαζα. Και χαίρομαι που σας βλέπω και από κοντά. Και αυτό που λέτε, το να μένει η ιστορία, είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα για τους στιχουργούς, τους συνθέτες, υπάρχει ένα τραγούδι, το «Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο». Όλοι νομίζουν ότι είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Δεν είναι. Είναι παραδοσιακό με την έννοια ότι έχει κρατήσει πάρα πολύ μέσα στον χρόνο. Όμως το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Γιάννης ο Βιλαράς, υπηρώτης του στίχους. Σημασία έχει ο κόσμος να αγαπάει τα τραγούδια, να αγγίζουν τις ψυχές τους, τα βιβλία να αγγίζουν τις ψυχές τους. Και ας μην μένει και τόσο το όνομα, δεν πειράζει. Εσείς τώρα πώς ξεκινήσατε, να γράφετε στίχους ή να γράφετε βιβλία? Ξεκίνησα γράφοντας στίχους. Είχα μια ικανότητα, να το πούμε έτσι, να σκαρώνω στίχους, αλλά και μικρές ιστορίες. Και στο χωριό μου μάζευα τα παιδιά, όλα τα ανήψια και τη γειτονόπουλα και τους έλεγα παραμύθια. Κυρίως όμως μέσα από τους στίχους τους χρησιμοποιούσα σαν ερωτικό πολιορκητικό κρυό, θα έλεγα. Και τα πιάνε μάλλον. Έπιανε, με καλούν πολλές φορές στα σχολεία και το λέω στα αγόρια, ότι όσο και η τεχνολογία να έχει μπει στη ζωή μας, η ψυχούλα, η ψυχή θέλει να χρωματιστεί και με το στίχο και με άλλες ομορφιές. Και πάντα ο στίχος έχει αυτή τη δυνατότητα να αγγίζει πιο πολύ τις ψυχές. Με τη μουσική έχετε κάποια σχέση? Θέλω να πω, την ώρα που γράφετε στιχάκια, σας έρχονται και μελωδίες στο μυαλό? Επειδή ο λόγος έχει ρυθμό, πάντα έχει ρυθμό, έρχονται κάποιες μελωδίες. Πιο πολύ όμως προτιμώ να με εκπλήξει ο συνθέτης με τη δική του τέχνη, με την να βάλει τις δικές του μελωδίες και να περιμένω να δω πώς έχει προσλάβει τη δική μου τέχνη και να μεταμορφώσει, να μεταβολήσει το στίχο σε μια άλλη τέχνη. Πότε δώσατε το τραγούδι αυτό στην Ηλικερία, το «Ότι αγαπώ είναι δικό σου»? Θέλω να το συνδέσω με το βιβλίο που βγήκε σήμερα, να μου πείτε πώς φτάσαμε εδώ. 2004. Έχουν περάσει 10 χρόνια λοιπόν. Πολύ πριν, αλλά γράφοντας αυτό το βιβλίο, που όπως σωστά είπατε είναι μια ιστορία, μια ερωτική περιπέτεια δύο παιδιών, ξεκινάει μάλλον από νεαρή ηλικία, δύο τελείως διαφορετικών χαρακτήρων, του Άνδη και της Θάλιας. Ο Άνδης είναι ατίθασος, είναι μποέμ, είναι όλο
βλέπει τη ζωή σαν παιχνίδι, όλο φάρσες και σκανδαλιές. Η Θάλια είναι μοναχοκόρη, είναι έθραυστη, συναισθαλμένη, ζει μέσα σε ένα πολύ αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον. Μέσα από αυτή την πορεία, πάλι πολύ σωστά το είπατε, έχει μια ταραχώδη πορεία αυτός ο έρωτας. Είναι ένας δρόμος όμως και προς την αυτογνωσία, να γνωρίσει ο καθένας πώς θα τον βασανίζουν, τι τον φυλακίζουν, τι του καταστρέφουν τα χρώματα της ζωής και να γνωρίσει τον άλλον, να γνωρίσει μέσα από τον άλλον τον εαυτό του και να επιτρέψει στον άλλον να μπει μέσα του. Γράφοντας λοιπόν αυτή την ερωτική περιπέτεια, ήθελα να επικεντρώσω το θέμα μου, να κωδικοποιήσω αυτή την ερωτική πτυχή, γιατί έχει και άλλες πολλές πτυχές αυτό το μυθιστόρημα, αν έχουμε το χρόνο θα το πούμε, σε αυτό ακριβώς, το να δίνει το ένα στον άλλον, αυτή τη δυνατότητα που έχει, τη δύναμη που έχει ο έρωτας μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τον εγωκεντρισμό, την ιδιοτέλεια, να μεταλλάξει το δικό μου και να το κάνει δικό σου, να δοθεί ο ένας στον άλλον. Τότε θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» και το έβαλα ως τίτλο. Πώς μέσα σε ένα βιβλίο θα ζήσουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων που διαρκεί 30 χρόνια τουλάχιστον μέσα στο βιβλίο, από το 60 στο 90. Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπει κανένας και την αναπαράσταση, αναπαραστάνεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα με πολλές παθογένειες, από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 90. Είναι οι πολλές Ελλάδες. Η Ελλάδα του παρόχθου οικισμού, όπου ξεκινάει αυτό το βιβλίο, ενός χωριού, η Ελλάδα της πόλης της περιφέρειας, η Ελλάδα της Αθήνας, είναι πολύ διαφορετικές Ελλάδες αυτές, πολύ διαφορετικές οι νοοτροπίες. Στην ουσία γνωρίζουμε και τους ανθρώπους που πάνω τους αντιφεγγίζουν οι λαβωματιές της ιστορίας. Όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το βιβλίο προς το τέλος αποδεικνύεται ότι πολλά από αυτά κτίζουν σαν κομμάτια του παζλ μια αλληγορία για τις επιπτώσεις του εμφυλίου σπαραγμού στον τόπο μας, τα τραύματα που επέφερε στην ελληνική κοινωνία, αλλά όλα δίνονται και με ένα πολύ παιγνιώδες ύφος. Το ύφος τους είναι σαρκαστικό, έχει μια λεπτή ειρωνία, έχει σαρκασμό. Ας πούμε το πώς διασκέδαζαν οι νεοέλληνες παλιότερα στα δικά μου τα χρόνια, εσείς είστε και πολύ νεότεροι, το 80 πηγαίναμε σε κάποια μαγαζιά που πέφτανε τα πιάτα με στίβες και σχηματίζανε ένα στιγμιαίο χ στον αέρα, τα τριαντάφυλλα στις πίστες, τα τραπέζια ολόκληρα στις πίστες με όλα τα συμπαραμαρτούντα και όλα αυτά διακομωδούνται μέσα στο βιβλίο, όπως και οι χαρακτήρες, στιγμές, έχει πολλές... Πείτε μου λίγο. Αυτό το ζευγάρι στα 37 χρόνια είναι μαζί ή δυσκολεύονται να είναι μαζί ή είναι μαζί? Έχουν μια ταραχώδη πορεία. Πότε είναι μαζί. Πότε δεν είναι μαζί. Έρχονται αυτές οι νοοτροπίες που ισχύουν, όλα αυτά που τους φυλακίζουν, όλα αυτά που αντιμάχονται με τις εσωτερικές φωνές τους, με τα διέξοδα, όσα καθορίζουν έξωθεν τη μοίρα των ανθρώπων, έρχονται κάποια στιγμή να... οι δρόμοι τους να χωρίσουν. Και εκεί παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, μέσα σε αυτό το μάλωμα των εσωτερικών φωνών και το πάλεμα, έρχεται η σκέψη να αποτινάξω από πάνω μου όλα αυτά που με βαραίνουν για να μπορέσουν να ξανάρθουν κοντά. Αλλά μάλλον αυτό δεν θα πρέπει να το αποκαλύψουμε. Όχι, βέβαια, δεν το αποκαλύψουμε. Απλά προσπαθούσα να σκεφτώ. Λέω, για να πειρανιούνται αυτοί οι άνθρωποι, ή είναι μαζί και περνάνε δύσκολα, ή. Είναι και δεν είναι. Είναι αυτό που λέμε, μα δεν στρώθηκε ποτέ εντελώς καλά το χαλί για αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι.